ασάλπιγγος, εν είτε αυτόν εμψαρτηρίο και κιθάρα, τι παμφαΐ πανηγύρι του Θείου Μάρτυρος, ευογηθόμεν πάντες και πιστός εφρανθόμεν, φιλέ ορτή τιμώντες φετράνε ορτήν της αυτού τελειώσεως, ασματικός ανυμνούντες τον Ιησούν, τον δοξάσαντα την μνήμη αυτού. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν φαρδές και οργάνω, τον Μαριστέα της Άννα, στρατολογίας πιστή, ως καρτερών απλήτη, εις ημών πολιτείας, συμφώνως συνελθόντες αδεσμιστικές, εφημίσω μελέγοντες, αξία θαύμαστε μάρτης του Ιησού, υπερεύχον των υμνούντων σε. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, της ευσεβίας των πλούτων και την λαμπρότητα αθλητικής καμάτης σε αυτό θησαυρίσας, πάσαν την ισχύν σου δώρων δέκτων σε αυτόν προσενήνοχας, αναπληρώνεν τις έργης μετασπούδης την Θεοδόρη των σου πρόσκληση. Σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν.
Ιησούς Χριστός εις δόξαν, Θεού Πατρός αμήν. Τα θεκά στην ημέρα ευλογήσεσαι και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός Σου εφήμας, καθά διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εν γενναία και γενναία, εγώ είπα, Κύριε, σε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φύγον, διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον.
πάσαν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονήμων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρυθύνη ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερπλεγημένης εν δόξ, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντών το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα τα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα θανότητα, τον λυτρούμενο φορά στη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέγχει και εκτιρμής. Τον επιπλώνταν εν αγαθείς την επιθυμία σου, αλλά και νηστήσετε όσα ετού είναι ότης. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ιδραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και ελεημόν ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεος. Ούχι στέλος οργηθήσετε ουδές τον αιώνα μηνύ. Ού κατά σ' ανομίας ημών επίησε ημί, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδω και ανημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχουσε ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνα φημώτα σ' ανομίας ημών. Καθώς η κτήρ πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος του φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι βουτσές με. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άθος του αγρού ούτως εξαθήσει, ότι πνεύμα δίρθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του πήρσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπότη. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούνται το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντών μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες
Πατέρ, σώσον ημάς. Εις πρεσβείες της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς. Έτι και την ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Παναγία Σακράτου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίρισιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό, παραθώμεθα. Ότι ίσον το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπισά το υπαρχόντες επί Υιούς ανθρώπου, ουκ και εσύ σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψτε στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, ο ηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον το Θεόν αυτού. Το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφής της πεινώση. Κύριον είπε επιθεμένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς τους προσιλήτους. Ορφανό και χείραν αλήψεται και οδόν αμαρτωλών αφανή. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο ελεγγύης θαύμαστος, ψάχνοντας η αλληλούια. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο ελεγγύης θαύμαστος, ψάχνοντας η αλληλούια. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο ελεγγύης θαύμαστος, ψάχνοντας η αλληλούια. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, εν τη βασιλεία σου μνήσεις τιμών Κύριο όταν έρθε τη βασιλεία του. Μακάρι πτώχει το πνεύμα τη, ότι αυτόν έρθει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πράγει, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη.
μακάρι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταξίσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεησίσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι ρινοποί, ότι αυτοί οι Θεού κληθίσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν έστει η Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωση μας και διώξωση και ύπωση παν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη ένε και εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δικαίος ως φοινίξ ανθίσει και ως η κέντρος η εν το λίβανο πληθυνθήσετε μεγάλατα της πίστεως κατορθώματα εν τη ποινή της λόγος ως επίδατος αναβάσεως ο Αγίος Μάρτης Θεόδωρος ηγάλετο των ευχών Θεογεννήτρια, σε
ευχαριστούμεν ευλάβος, τα σημών ευχασταχή προσάγαγε το Υιό σου, πληρούτη πάντων δεήσεις, ως ευαποδέκτον θυμία μα. Ισι δώρο διάδε την Αγιόλεκτον, εν το μοιάσω με πόθο λίγα βιτού εντρίμης, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσω με κράζω. Πίστος ουρανώθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μέγας γέγονας ποιμήν Θεόφρον και τα πρόβατα τα εν ερήμο, τα λογικά τους ασίους επίμανας, καθοδηγήσας εις μάντραν ουρανίων και διαθρέψας αυτούς τροφήθειας πίστεως. Πατερός Ιησύ, δωρε Θεοδόξαστε, ηκέτευε Χριστόν υπέρ των δούλων σου. Μέγαν έβρατο, ηχείος Χριστή, σε τον πρόμαχο των εξεγύπτου, αθλαφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσου δεχείου καθήλες την δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε τον άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Μέγανε βρατό εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήλες την έπαρση, εν το σταθείο θαρρύνος τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρ της Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ηχέτευε, θαρίσαστε ημί το Μέγα Έλεος. Υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεοδόξα, Θεός ο Άγιος, ο Αναγιός, ο Αναπαυλός, ο Hello.
ήλθεν ο φθόγκος αυτού. Πρόσκομε. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Σοφία. Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Σοφία, πρόσκομε. Αδελφοί, εάν είπομεν αμαρτία νοτιού και έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκέστην εν ημίν, εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφήμην τας αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι ούχι μαρτήκαμεν, ψεύτην ποιούμεν αυτόν και ο λόγος αυτού και στην εν ημίν. Τεκνία μου ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε, και αν της αμάρτη παράκλητον έχομαι προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός συλλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γινώσκομεν, ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα αυτόν, και τας εντολάς αυτού μη τηρών, ψεύθης εστί, και εν τούτο η αληθεία ουκέστην. Ως δαντηρή αυτού των λόγων, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τετελείωτε. Εν τούτο γινώσκομεν, ότι εν αυτό εσμέν, ον λέγον εν αυτό μένειν οφείλει. Καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπάτη. Ειρήνηση του αναγινώσκοντη και παντή το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Εσύ Κύριε δόξα Σύ. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου με παρέλθωση. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς είδεν ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ. Βλέπετε αγρυπνείτε και προσεύχεστε, ουκ είδατε γαρπότε ο καιρός εστίν. Ως άνθρωπος απόδημος αφής την οικίαν αυτού και δούς την δούλης αυτού την εξουσίαν και εκάστο το έργον αυτού, και το θυρωρό είναι τύλατο, είναι αγρηγορήν. Γρηγορείτε ουν, ουκ είδατε γαρπότε ο Κύριος της οικίας έρχεται, ο ψέι μεσονυκτίου, η αλεκτροφωνίας η πρωί. Μη ελθόν εξέπνης έβριση μας καθεύδοντας, άδε ημι λέγον πάση λέγον. Γρηγορείτε, ειδέ το Πάσχα και τα άζημα με τα δύο ημέρες, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς, πως αυτόν εν δόλο κρατήσαντες αποκτήνωσιν. Έλεγον δε, μη εν τη εορτή, μη ποτέ θόρυβος εστέ του λαού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων,
Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, δεμεθά σε πάπου σου και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και διαφυλάξεως των θέλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπολιτάχτων, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Έτι δεόμεθα και υπερηγείας και αποκαταστάσεως του δούλου του Θεού Μάριου, υγείας και θείας χάριτος αυτού, και του δούλου του Θεού Ιωάννου, υπέρ αναρρώσεως και καλής εμβάσεως, και των δούλων του Θεού πάντων, των προσερχομένων προσευχομένων, εν τη ιερά Θεία Λειτουργία και εκάστη Θεία Λειτουργία ταύτη, των παρακολουθούντων την ιερά Θεία Λειτουργία, μετά των οικείων αυτών και της δούλης του Θεού Εκατερίνης προσκυνητρίας, μετά των τέκνων και των εγγονών αυτής, υγείας και θείας χάριτος, προστασίας και ευημερίας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ετιδεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Μία η μνήμη αυτών. Ετι δεόμεθ ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Έτι και εύθεσε κατηχούμεν το Κύριο Επίστη, πέρα το κατηχούμενο δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της συγχάρητη, κατηχούμενη τας κεφαλάσιμον, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνειμητοξάζωση το πάντομο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μην της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τις άξιους τους συνδεδεμένους, τις αρχικές, τις δουλειές προσέγγιες, οι προσέγγιες, οι λειτουργίες, οι βασιλεύσεις, οι δόξες, το γάρδι, Oh.
την Αγία Σου τα Κύριε μνημονεύομεν εν το ιερό ναό τούτο μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παράσχω, Κύριε.
καλά και συμφέροντα το συγχέσιμο και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρία τη όμεθα. Παράσου, Κύριε. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου τη όμεθα. Ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Διά των εκτιρμών του μονογένου σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Προπάντω τον αιώνα, φως εφωτός, θεόν αληθινό, εξ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου πιθέντα ομοούσιο το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανό και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιώ το εκ του Πατρός εφορευόμενο το Συ Πατρί και Υιός συμπροσυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογών εμβάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Αμήν. Στο μεν καλός, στο χάρις του Κυρίου ημών Ιησού
και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ή
του της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενο, εις άφεση αμαρτιός. Αμήν. Αξιον εσπίνον
Το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί τη γης.
τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίε με τις οφειλέτες ημών και μην σελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πολιού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θου ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε σου Χριστιάτες εξ Αγίου Κατοικίου και Πατρών Καθώς και εν θέσεις τα Άγια σου. Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Θεόδωρος ο ένδοξος Άγιος Μάρτης ήτο κατά τους χρόνους των βασιλέων της Ρώμης Διοκλητιανού και Μαξιμιανού και Μαξιμίνου Ανιψιού και Διαδόχου της Καπαδοκίας. Τότε υπήρχαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Ώστις δε αρνείται να θυσιάσει στα είδωλα, μένει και μένει στην πίστη του να θανατώνεται με τιμωρίας και βασάνους. Χριστιανοί δε την μετέβαινον φανερά και ομολόγουν τον Χριστόν ως Θεόν αληθινόν, διότι και απέθνησκον με πολλάς τιμωρίας.
Άλλοι πάλι ειρνούν το φέφεκ του φόβου των βασάνων των Χριστών και θυσίαζον εις τα είδωλα. Εξ αυτών λοιπόν είδε και ο μεγαλομάρτης Θεόδωρος ο Τύρων. Ο Άγιος επειδή το γνωστικός και Ανδρείος είτο εις το τάγμα των Τυρώνων των Νεοσυλλέκτων. Μέλλοντες δε να υπάγωσιν εις την Ανατολή διαφύλαξη, διορίστη ο Άγιος εις την Λεγεώνα, δηλαδή εις τάγμα εκλεκτών. Ανεχώρησαν λοιπόν με τον αρχηγόν των Βρίγκαν δια την Ανατολήν και μετέβησαν εις την πόλη των Ευχαΐτων. Πλησίον δε της πόλεως ταύτης περί 40 μίλια ή το δάσος μέγα εις το οποίον κατόκει μέγας και φοβερός όφης, όθεν ουδή σε τόλμα να διαβεί δια της οδού εκείνης. Πολλοί δε άνθρωποι φοβούμενοι το θηρίον άφησαν τα κτήματά των τα οποία είχαν εκεί πλησίον. Θέλω λοιπόν ο μακάριος μάρτης του Χριστού Θεόδωρος να δοκιμάσει και να είδει, εάν είναι θέλημα Θεού να μαρτυρήσει, μετέβη στο δάσος έφυπος και εκοπίασε πολύ δια να έβρει το θηρίον, επειδή όμως επεριεπάτησε πολύ και δεν τον έβρενε κουράστη και ή θέλησε να αναπαυθεί, όθεν παρεμέρισεν ολίγον από το δάσος και εκοιμήθη. Γινείδε της πλουσία ονόματι ευσεβία διέβαινεν, επειδή το φιλάνθρωπος τον εξύπνησε ελέγουσα, «Ω νεανία, εάν θέλεις τη ζωή σου, φύγε από εδώ, διότι εδώ κατοικεί ένας φοβερότερος». Ο δε Άγιος ρώτησε την γυναίκα λέγον, «Ποια είσαι εσύ?» Απεκρίθη η γυνή, «Εγώ είμαι χριστιανή και έχω εδώ το κτήμα των γονέων μου και εκ του φόβου των θηρίων θα το αφήσω». Ενθαρρύνων τότε ο Άγιος την γυναίκα εκείνη λέγει προς αυτήν, «Γίνε μη φοβού, μη δε δάκρυζε, σήμερον θέλεις ελευθερωθεί από το θηρίον αυτό. Ο Κύριος μου, Ιησούς Χριστός, θέλει καταργήσει την δύναμή Του και θέλει σας λυτρώσει από τον πειρασμό Του. Επειδή δε είχες την καλοσύνη να με ξυπνήσεις, εύχομαι να σου δώσει πάλιν ο Θεός των τόπων, τον οποίο είχες κληρονομία». Αυτά είπε ο Άγιος και ποιήσε στο σημείο του Σταυρού, ανέβη στον ύπον του και όρμησε εντός του δάσους. Τότε ήκουσε τον θόρυβον τον οποίον έγραμνε το θηρίο. Όθεν έδραμεν ευθύς προς το σημείο από το οποίο ήρχε το θόρυβος και είδεν ότι εξήρχε το δράκον εκ της κρύπτης του. Πολύ φοβερός και πήρε εξήρχε το εκ των οφθαλμών του. Έκαμνε δε και συρριγμών δυνατών. Ευθύς τότε ο Άγιος ποιήσα το σημείο του τιμίου σταυρού έδραμε εναντίον του δράκοντος και με το κοντάριόν του τον εκτύπησε στην κεφαλή. Το δε θηρίον εκ του πόνου εσύριξε δυνατά και περιέστρεψε την ουράν, αφού δε έκανε και άλλα φοβερά την ασχήματα εψώφησε. Τότε ο Άγιος εξήλθεν από το δάσος χαίρον και γνωρίζον ότι το θέλημα Θεού να μαρτυρήσει, διότι εινόησε ότι όπως ενίκησε τον αισθητόν δράκοντα, θα νικήσει και την δύναμη του νοητού θηρίου, του διαβόλου. Αφού λοιπόν ηλευθέρωσε τον τόπον εκείνον ο Άγιος, μετέβη πάλι στο τάγμα των Νεοσυλλέκτων. Διάγω λοιπόν ο Άγιος μετά του τάγματός του ήλθεν ο καιρός, κατά τον οποίον οι στρατιώτε και ο αρχηγός των Βρίγκας ήθελαν να θυσιάσουν εις τα είδωλα. Ο δε Βρίγκας συναθρήσας όλων των λαών λέγει προς τον Άγιον, «Θεόδωρε, διατί δεν θυσιάζεις όπως όλοι μας, ή μήπως είσαι χριστιανός?» Και ο Άγιος απάντησε, «Εγώ είμαι χριστιανός εξ αρχής και εις τον Χριστόν μου πιστεύω και εις αυτόν θέλω να θυσιάζω». Λέγει λοιπόν ο Βρίγκας, «Θεόδωρε, έχε την πρώτη σου τιμήν και έλα να θυσιάσεις εις τα είδωλα. Μη θέλεις δε σήμερα να ετοιμαστείς από όλον σου το γένος και από όλους τους συντρόφους σου και πάθεις κακόν, αλλά θυσίασε όπως όλοι οι άλλοι στρατιώτες και μη γίνεσαι παραβάτης». Ο δε Άγιος απεκρίθη, «Εγώ φανερά σου είπων ότι είμαι χριστιανός και δεν το αρνούμε, αλλά πάλι μη σας το λέγω, ότι χριστιανός είμαι και τον Χριστόν μου προσκυνώ και αυτού είμαι στρατιώτης και θυσιάζω». Ο δε Βρίγκας είπε, «Και στρατιώτε όλοι οι χριστιανοί είναι και όμως θυσιάζουν στους θεούς». Όταν ήκουσε το λόγον τούτον ο Άγιος είπε προς τον Βρίγκα, «Έκαστος γνωρίζει τίνος είναι στρατιώτης. Εγώ γνωρίζω και ομολογώ ότι είμαι στρατιώτης του ουρανίου βασιλέως, του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Εκείνον έχω βασιλέα και εις εκείνον στρατεύομαι». Τότε δέκαρχος της ονόματι Ποσειδόνιος θέλω να περιπέξει τον Άγιον είπε προς αυτόν ειρωνευόμενος, «Θεόδωρε, έχει ο Θεός σου Υιόν». Ο δε Άγιος απεκρίθη με πολλή παρησίαν, «Ναι, ο προφήτης Δαβίδ το λέγει, το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμης αυτών». Λέγει ο Βρίγκας, «Δυνάμεθα Θεόδωρε να είδομεν τον Υιόν του Θεού όπου λέγεις». Ο δε Άγιος απεκρίθη,
Εάν αφήσεις την πλάνη σου και γίνεις χριστιανός, τότε θα εννοήσεις ποιος είναι ο Υιός του Θεού, τον οποίον κηρύττει. Λέγει ο Ποσειδόνιος περιπεκτικός. Και αν ηθέλουμε εννοήσει τον Υιόν του Θεού σου, τι καλόν ηθέλουμε να απολαύσει, τι κακόν θέλουμε να πάθει, εάν δεν το γνωρίσουμε, λέγει ο Άγιος. Πολύ είναι Ποσειδόνια να αφήσεις την πλάνη και να έλθεις εις την αλήθεια εις το φως. Τότε στραφείς ο Βρύκας προς είπε στον Ποσειδόνιον, ας δώσουμε καιρόν μίαν ημέραν περισυλλογής. Τότε το μεν Άγιον άφησαν, ήρχισαν δε να εξετάζουσιν άλλους χριστιανούς. Ο δε ευλογημένος Θεόδωρος είχε το πλησίον προς αυτούς και έλεγε, αδελφοί μου χριστιανοί και συστρατιώτε του επουρανίου βασιλέως Χριστού, μη φοβήστε τα στιμωρίας και τα βάσανα, τα αυτά τα πρόσκαιρα, διότι μόνον εις την θεωρίαν έχουση των φόβων. Όταν δε αποτολμήσετε και λάβετε εν ιδίω μαρτύρια, τότε επίλυπα θέλει σας φαίνονται χαρά και αγαλία σας. Προσέξατε, αδελφοί μου, μη αρνηθείτε τον Χριστόν, ώστε είναι έτοιμος να σας αξιώσει της βασιλείας του. Εάν θυσιάσετε εις τα είδωλα, τι κέρδος θα αποκτήσετε? Αναπόφευκτον είναι μίαν ημέρα να αποθάνετε, εάν δεν αποθάνετε ειδωλολάτρε αλίμονών σας. Αυτά και άλλα λέγον ο Άγιος ενεδυνάμωνε τους χριστιανούς, και ημέν τύρανοι τους άλλους χριστιανούς εφυλάκησαν. Ο δε Άγιος μετέβη ανοιχτός και έβαλε πυρ εις ελληνικών την αβωμών της θεάς Ρέας. Μεγάλη λοιπόν σύγχυση έγινε εις τα Ευκάητα. Υπηρέτης δε της του βωμού ονόματι Κρονίδης είχε ειδεί τον Άγιον όταν έβαλε το πυρ και πήγαινε στον αρχηγόν ονόματι Πούπλιον και εστάθη μπροστά του λέγον, αυθέντα Πούπλιε, ο ασεβέστατος ούτως στρατιώτης έκαψε τον βωμόν. Και είπεν ο Πούπλιος και εκάλεσε ευθύς τον στρατηγόν Βρίγκαν και του λέγει, «Σι άφησες τον ασέβασταν αυτό να κάψει τον βωμόν της θεάς Ρέας». Ο Βίγκρας απεγρήθη, «Εγώ του έδωκα άδεια να συλλογιστεί καλύτερον, όχι να κατακάψει τον βωμόν. Πολλάκις του είπε να θυσιάσει και δεν με ήκουσε, αλλά με περιέπεζε λέγον ότι είναι στρατιώτης του Ναζωραίου Ιησού και αρνείται τη στρατιάν των ισχυρών βασιλέων. Αρχηγός λοιπόν είσαι και όπως νομίζεις καλόν τιμώρησε». Τότε ο Πούπλιος λέγει προς τον Άγιον με πολύν θυμόν, «Ασέβασε στρατιώτα, διατί δεν θυσιάζεις τους θεούς και καταστρέφεις τους θεούς». Ο δε Άγιος επεκρίθη με πολύ παρησία, «Ηγεμόν Πούπλιε, ομολογώ ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος κατέστρεψα τα είδωνα. Τι θεοί λοιπόν είναι αυτά τα ξύλα?» Τότε ο ηγεμόν μη δυνάμενος να αντισταθεί στους λόγους αυτούς, διέταξε να δίνουν δυνατά τον Άγιο. Όταν δε τελείωσαν το πρόσταγμά του, λέγει προς αυτόν ο Πούπλιος, «Δια να σου φανώ γλυκόλογος, δια τούτο υπερηφανεύεσαι τόσο. Αλλά αν σε δοκιμάσω με βάσανα να δω τι θα κάνεις». Ο Άγιος απεκρίθη, «Καθώς δεν δέχεσαι εσύ τους ειδικούς μου λόγους, έτσι και οι δικοί σου φοβερισμοί δεν αγγίζουν εμένα, διότι έχω την δύναμη του Χριστού». Λέγει προς αυτόν ο ηγεμόν, «Θεόδωρε, θυσίασε εις τους θεούς». Ο δε Άγιος επικρίθη, «Ό,τι θέλεις κάμισε με, εγώ τον Χριστόν μου δεν τον αρνούμε». Όταν ήκουσε ταύτα ο ηγεμόν έτριξε τους οδόντες του, ως λέον και μετά θυμού πολλού είπε προς τους υπηρέτες του, «Λάβετε τον μυαρόν τούτον ο οποίος μας θεωρεί ως ουδέν και θέσατε αυτόν εις την φυλακή, κλείσατε και σφραγίσατε αυτόν και μη του δόκετε ούτε άρτον ούτε είδον». Έλαβαν αυτόν λοιπόν οι στρατιώτες και τον έβαλαν στα δεσμά. Αλλά επειδή τα αυτά πάντα υπέμεινε ο Άγιος δια την αγάπη του Χριστού, δια τούτο ούτε και ο Χριστός τον εγκατέλειψε. Αλλά κατά την ίδια εκείνη νύχτα εφάνει ο ίδιος προς αυτόν και του λέγει, «Χαίρε Θεόδωρε στρατιώτα μου, μη λυπήσαι ουδόνος, ούτε να θλίβεσαι δια των δαρμών των οποίων έλαβες δια την αγάπη μου. Εγώ καθώς πάντοτε είμαι μετά σου. Εις ολίγας δε ημέρας θέλει σε έλθει στην βασιλεία μου, μη λάβεις δε τροφήν από τα σκύρας αυτών. Η χάρις μου θα σε τρέφει. Χαίρε λοιπόν και εφραίν, και ο μεν Κύριος ούτως υπόν ανελήφθη». Ο δε Άγιος υπέμεινε στην φυλακή χαίρων και ψάλων. Έψαλον δε μετ' αυτού οι άγγελοι του Θεού τόσον, ώστε οι φύλακες ενόμιζαν ότι είναι στην φυλακή χριστιανοί και ψάλουν με τον Άγιο. Μετέβησαν λοιπόν και παρατηρήσατε σίδων ότι η φυλακή το κλειστή, η δε σφραγή του ηγεμόνο ή το ακριβή και αυλαβή. Απεσύρθησαν τότε, αλλά και πάλι νίκουον φωνήν ανδρών πολλών, όθεν παρατηρήσατε σε αποθυρίδα την αίδων ότι ή το πλήθο ανδρών λευκοφόρων, ή την εσέψαλον μετά του Αγίου. Όταν ήκουσε ότι το ηγεμόνο φοβήθηκε, ευθύ ηγέρθη και μετέβη στην φυλακή με θώρων των στρατιωτών. Και τους μεν στρατιώτας έθεσε γύρω να προσέχουν την φυλακή. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Και αν είναι χριστιανοί να τους συλλάβουν.
και προσπαθούσε με κολακίας να πείσει τον Άγιο. Ταύτα όταν ήκουσε ο ηγεμόνε θαύμασε πολύ για την τόλμη του Αγίου. Έλαβε λοιπόν κατά μόνα των αρχηγών Βρήγκαν και τον ρώτησε τι να κάνει. Ο Βρήγκας του είπε: «Εσύ είσαι ο αρχηγός και εσύ ξέρεις». Τότε διέταξε ο Πούπλιος να τιμωρήσει τον Άγιον κρεμώντας αυτόν με την κεφαλή προς τα κάτω και να ξέωσει το σώμα του με σιδηρά χείρας έως ότου αποθάνει η θυσιάση. Τόσον δε υπηρέτε έξεων των Άγιων, ώστε εφάνισαν τα πλευρά του και οι μεν υπηρέτε κουράστησαν ξέοντας. Ο δε Άγιος άλλο δεν απεκρίνεται ή μη έψαλε μυστικός. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου». Ο ηγεμόν όταν είδε ότι δεν κατορθώνει τίποτε, διέταξε να κατεβάσουν αυτόν και λέγει: «Δεν εντρέπεσαι άθλιε να ελπίζεις εις τον κακοθάνατον άνθρωπον τον Ιησού των Αζωραίων. Εις εκείνον πιστεύεις». Ο δε Άγιος επεκρίθη: «Τι αυτήν εντροπή να έχουν πάντοτε, ασεβέστατε άνθρωπε, και εγώ και όλοι οι χριστιανοί όσοι ελπίζουν εις τον Χριστόν». Κατά την ώρα εκείνη η σύγχυση μεγάλη εγένετο από το πλήθος των ανθρώπων, ο δε ηγεμόν φοβούμενος ρώτησε πάλι τον Άγιον λέγον: «Ας αφήσουμε εν τας πολυλογίας, θα σε θυσιάσεις». Ο δε Άγιος αποκρίθη: «Ας ευαίσθητε και κληρονόμε της κολάσεως της αιωνίου, όχι δεν θα θυσιάσω». Τότε ο ηγεμόν αφήκε τον Άγιον ώραν ολίγην για να σκεφτεί τι να κάνει. Όταν δε παρήλθαν η ώρα του λέγει: «Τι επιθυμείς καλύτερο, να είσαι μαζί μας ή με τον Χριστόν σου». Ο Άγιος αποκρίθη: «Με τον Χριστόν μου ήμουν, είμαι και θα είμαι». Όταν είδε ο ηγεμόν ότι πλέον τίποτε δεν κατορθώνει, αλλά μάλιστα γίνεται σύγχυση, έβγαλε την απόφαση: «Επειδή ο Θεόδωρος είναι κακός αποστάτης των βασιλικών προσταγμάτων, ειρνήθημε τους δικούς μας θεούς και πιστεύει των εσταυρωμένων Ιησούν, διατάσσω να τον κάψετε τελείως. Τόσον ώστε ούτε η γη να δεχθεί το μυαρόν του σώμα, αλλά να το κατοφάγει το πύρ». Τότε έλαβαν ευθύς τον Άγιον οι στρατιώτες δεδεμένων και τον μετέφεραν εις τον τόπο της καταδίκης του. Ο δε Άγιος έλυσε την ζώνη την οποία είχε και έβγαλε και το ένδυμα και τα υποδήματα τα οποία εφόρει. Υφέλησαν τότε οι στρατιώτες να τον καρφώσουν εις την γη, δια να μην ταραχθεί. Αλλά ο Άγιος δεν υθέλησε και είπε: «Αφήσατε με ακάθετον. Ο Χριστός, ώστις μου έδεκε δύναμη και υπέμεινα τα άλλα τιμωρίας, θέλει μου δώσει δύναμη να υπομείνω και το πύρ». Δεν τον εκάρφωσαν λοιπόν, αλλά μόνο τον έδεσαν. Ο δε Άγιος εσήκωσε τα σχήρας του προς τον Θεό και με τα δακρύων παρεκάλλει λέγον: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέμονο γενές του αθανάτου Πατρός, ώστις δια την σωτηρίαν μας κατέβεις από τους ουρανούς και ήλθες εις την γη, ευχαριστώς, διότι με ηξίωσας να υπομείνω βασάνους και τιμωρίας δια το Άγιον σου όνομα. Δοξολογώσε, διότι με κατηξίωσας να μιμηθώ το πάθος σου. Υμνολογώσε, διότι με ενδυνάμωσες να μαρτυρήσω δια την αγάπη σου. Αξίωσόν με Χριστέ μου και της Βασιλείας σου. Για καθώς εγώ υπέμεινα τόσα μαρτύρια δια την αγάπη σου, ούτω και εσύ Θεέ μου, δόξασόν με εις την Βασιλεία σου. Αλλά και τους στρατιώτας ήτινες ήσαν με τεμού τώρα, δε βρίσκονται στην φυλακή δια το όνομά σου. Αξίωσον και εκείνους να μαρτυρήσουν και να λάβουν θάνατον δια την αγάπη σου, όπως και εγώ». Και ενώ ήφιε το αυτά, ούτω και κρυμμένος της Χριστιανός, ονόματι Κλεόνικος, έβλεπε τον Άγιον και εδάκριζε. Έλεγε δε προς αυτόν ο Άγιος: «Αδελφέ Κλεόνικε, σε περιμένω, όθεν ελθέ». Αφού είπε τα αυτά, ο Άγιος ήρχισε πάλι δεόμενος του Χριστού και λέγουν: «Χριστέ μου, Θεέ αληθινέ, ώστις πρώτος έδειξες το μαρτύριον και υπέμεινε σταυρών και θάνατον δια την σωτηρία μας και δια να μας δείξεις οδόν σωτηρίας και πώς να ερχόμεθα εις την Βασιλεία σου, σι δέξε Κύριέ μου και τούτο το μαρτύριόν μου το μικρόν και παράλαβε την ψυχή μου εις την αιώνιον Βασιλεία σου, κατάταξον δε ταύτην με τα ψυχάς των Αγίων σου μαρτύρων, διότι ελπίζον εις σε υπέμεινα τα τιμωρίας και τα βάσανα». Ταύτα είπε ο Άγιος και αμέσως επίδησε εντός της και ομένης εκείνης καμίνου, υμνών και δοξάζων των Θεών. Ο δε Θεός, δια να δείξει θαύμα και να δοξάσει τον Άγιον, οκονόμησε το εξής θαυμάσιο: «Η φλόξη εκείνη έγινε ως αψής και περιεκύκλωσε μόνον το σώμα του Αγίου. Δεν έβλαψε όμως αυτό ουδόλος. Ο δε Άγιος ευχαριστών και δοξάζων των Θεών παρέδωκε την Αγία αυτού ψυχήν ισχύρας Θεού». Τότε η γηνή εκείνη ευσεβία περί της οποίας προείπομεν, ότι εξύπνησε τον Άγιον κοιμόμενον πλησίον του δάσους, κατόρθωσε να λάβει το ιερόν και χαριτό βιτόν του λείψανο και μετέφερε τούτο εις την πατρίδα του τα Ευκάητα και όρταζε τον Άγιον εις κάθε περίσταση, όχι δε μόνον αυτή, αλλά και όλοι οι ασθενείς του τόπου Αιγίνου και όλος ο κόσμος, το ήχον ιατρών ψυχών και σωμάτων.
όχι δε μόνον όσοι είναι πλησίων και μακρόθεν, αλλά από πανταχού. Άπειρα δεν είναι τα θαύματα που έκανε ο Άγιος, ο ευλογημένοι χριστιανοί. Όταν ευασίλευσεν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο Μιαρός και Αποστάτης, ο οποίος εξέφερεν εντόνως πολλάς και διαφόρους βλασφημίας κατά του αληθινού Θεού, κινούμενος από του πατρός του, του Σατανά, εσήκωσε θεόμαχον χείρα εναντίον της ευσεβούς πίστεως των χριστιανών. Ο της Μιαράς λύσης. Επειδή λοιπόν είχε την λύσαν ταύτην κατά των χριστιανών, άλλους μεν δια τρυπικυμάτων της κοιλίας, άλλους δε δια εξορίξεως των οφθαλμών και εκριζώσεως των οδόντων, άλλους δια της αποκοπής της γλώτης και άλλους δια της σούβλας και τα τίγανα, τους έστελνε στον παράδεισο. Διου τρόπος λοιπόν εκμανής ο Μιαρός δεν ειδύνατο να δώσει τέρμα εις την ασέβειά του και ήθελε να λήξει όλους εις ειδωλολατρία. Είναι δε το τέχνασμα το οποίο θέλησε να μεταχειριστεί ο Ιουλιανός το εξής. Βλέπων ο Άθλιος ότι οι χριστιανοί κατά την πρώτη εβδομάδα της Αγίας Τεσσαρακοστής εξαγνίζονται δια της νηστείας και της εκτενούς προσευχής, προσκαλεί κατά την πρώτη ημέρα τον έπαρχον της πόλεως, ο οποίος ήτο ομόφων και όμοιος με αυτόν ως προς την απιστία και ρέγει προς αυτόν. Επειδή ο έπαρχε, αφού μετεχειρίστην πολλά και ποικίλα μηχανήματα, δεν κατόρθωσε να σβήσω την πίστη των χριστιανών και ένα κατ' ούτω ευρίσκομαι μεγάλη φροντίδα, μου ήλθεν από τους θεούς μας καλή γνώμη και αναντίδητος ότι οι χριστιανοί την εβδομάδα ταύτην είναι της επιμελίας η νηστεία. Διατάσσω λοιπόν να σηκωθούν από την αγορά όλα τα τρόφιμα και τίποτα να μην υπάρχει σε αυτήν εκτός από εκείνων τα οποία θα είναι ραντισμένα από τα θυσίας του αίματος των θεών. Διότι κατά αυτόν τον τρόπον αναγκαστικώς θα αγοράσουν οι όλοι και θα φάγωσε και θα υπακούσουν εις ημάς. Αλλιώς θα αποθάνωσουν από την πείνα. Αυτά όταν ήκουσε ο έπαρχος από τον αντίθετο στόμα του βασιλέως, λέγεται ότι είπε: «Τώρα γνωρίζω ότι η καρδία του βασιλέως είναι εις τα σχήρας των θεών». Μετά των λόγων τούτων του μιαρού βασιλέως οικολούθησε ευθύς οι πράξεις και όσα μεν τρόφιμα υπήρχον στην αγορά απεσύρθησαν, εξετέθησαν δε προς πώληση τα μεμιασμένα τρόφιμα και τα τούτα του βασιλέως. Τι λοιπόν έκαμεν ο πλάσας ημάς Θεός? Άραγε παρήδεν ή παρέβλεψε τους ευσεβείς δούλους του ουδαμός, αλλά ευθύς ως επεχειρήθη το φοβερόν και σατανικότατον τούτο έργον, ευθύς επεμιλήθηκε ο Πανάγαθος Θεός την σωτηρίαν του χριστεπονίμου λαού, αποστήλας τον μεγαλομάρτυρα αυτού Θεόδωρον, των αληθέστατων δώρων του Θεού. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος φανερός και όχι εν οράματι προς τον Πατριάρχη των Χριστιανών, φανερώνων εις αυτόν το αντίθεον τερατούργημα του παραβάτου Ιουλιανού και είπε προς αυτόν: «Πατριάρχα, σήκω γρήγορα και συνάθρισε το πίμνιον του Χριστού και διαφύλαξε αυτό με τα μεγάλης προσοχής, παραγγέλων ή να μην αγοράσει ουδής από τα τρόφιμα τα οποία εμείανε ο δυσεβαίστατος Ιουλιανός». Ο δε αρχιερέας θαυμάσας είπε προς τον Άγιο: «Και πώς λοιπόν ο Κυριέ μου είναι δυνατόν να γίνει τούτο? Εις μεν τους πλουσίους ίσως αυτό είναι δυνατόν, αλλά και τους φτωχούς?» Ο δε μάρτης είπε: «Κόλυβα να προσφέρεις εις αυτούς κόλυβα, δια να ανακουφίσεις την ανάγκη αυτών». Λέγει ο Πατριάρχης: «Και τι είναι τα κόλυβα, δεν γνωρίζω». Ο δε μάρτης απεκρίθη: «Σιτάρι, να το βράσεις και να το μοιράσεις εις τους χριστιανούς, δια να δείξει δε ο Άγιος πόθεν ήλθε», λέγει στον Πατριάρχη. «Διότι τούτο το βρασμένο σιτάρι στην χώρα των Ευχαΐτων, συνηθιζόμενο να το λέγομεν κόλυβα. Ούτω λοιπόν ποίησον και διατήρησον το πίμνιον του Χριστού αυλαβές και αμίαν», λέγει ο Πατριάρχης. «Και ποιος είσαι, Κύριε, ο οποίος φροντίζεις τόσον φιλανθρώπος και ευφλάχνος για τη σωτηρία ημών?» Ο Άγιος απεκρίθη: «Εγώ είμαι ο μάρτης του Χριστού Θεόδωρος, ο οποίος απεστάλλην παρά αυτού η σωτηρία και βοήθεια είναι δική σας. Τι λοιπόν τούτο παραδοξότερον και φιλανθρωπότερον θαύμα, όντως θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Καθώς ήκουσε λοιπόν ταύτο Πατριάρχης, γευμάτος από θαυμασμό και χαράν ηγέρθη και συνήθισε όλους τους χριστιανούς και τους ενημέρωσε. Εις την αγοράν μολονότι ετελείωσε η εβδομάς, το τέχνεγμα του Ιλιανού έμεινε ανοφελές και καμία ενέργεια δεν έκανε. Αφού ουδής χριστιανός ηγόραζε τα μεμιασμένα τρόφιμα, αφού λοιπόν ο Ιλιανός ενικήθη φανερός, απέσυρε από την αγοράν τα μεμιασμένα τρόφιμα και έφερε τα συνήθη. Οι δε χριστιανοί ύμνησαν και ευχαρίστησαν τον Θεό και τον καλήνικον μάρτυρα Θεόδωρο και ετέλεσαν χάρη αυτού φεδράν και λαμπράν εορτήν.
Έκτοτε λοιπόν και μέχρι τώρα η ενέργεια του θαύματος κηρύσσεται στη διδασκαλία των νηστευόντων χριστιανών ότι είναι μεγάλη δύναμη και πολλά πλήθη αμαρτημάτων δύναται να καλύψει και να αφανίσει η καθαρά νηστεία. Ακούσατε τώρα και άλλο θαύμα του Αγίου. Εις χώρα των Εφραήτων υπάρχει η επαρχία ή της λέγεται Πόντο Ηράκλειο. Εκεί έδραβον ποτέ Ισμαηλίτε πειρατέ, οι οποίοι ηχμαλώτευαν πολύ λαών των χριστιανών. Μεταξύ των άλλων ηχμαλώτευσαν και τον μονογενή ιόν Χείραστινος. Επειδή δε η Χείρα έκλαινε ελεηνός και απαρηγόρητα διότι δεν είχε άλλον ιόν, επήγε καθεκά στην ημέρα στον ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου και οδυρώμενη έλεγε. Γνωρίζεις, ο Άγιε Μεγαλομάρτυρος, ότι εξ αρχής αφιέρωσα εις έντο μονογενή μου ιόν. Εγώ μεν αυτόν εγέννησα ως ειδικό σου και στην χάρη σου. Και σε παρακαλώ, φύλατε αυτό. Ταύτα και πολλά έλεγε η γηνή με τα πολλών δακρύων και στεναγμών και τη νύχτα και την ημέρα προς τον Άγιον υπέρ του Ιούς της. Ότε λοιπόν έφτασε ο καιρός της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου, ετοιμήθη η θύρα, όπως επιτελέσει την εορτή του Αγίου και έλεγε καθεαυτήν. Πώς και με ποιον τρόπον θα επιτελέσω αυτό για τον ιόν μου. Ταύτα λέγουσα η γηνή εισήρχεται συνεχώς στον ναό και έβρεχε τους πόδας του μάρτυρος δια δακρύων. Κατά δε αυτόν με τον τρόπον και τη μνήμη. Τι λοιπόν άραγε, παρήδεν ο Κύριος την παράκληση αυτής, ουδαμός, αλλά κατά την ιδίαν εκείνη νύχτα, κατά την οποία ετελεί το η μνήμη του μάρτυρος, εξεφνίσα οράτος ενώ ιερείς έψαλον και ο λαός ύμνη ευρέθη ο εχμαλωστής ιός της, εις το μέσον της εκκλησίας, φερόμενος υπό του Αγίου και καθήμενος εις λευκόν ύπων. Ποιος τον Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν νεύμα επουράνιο, έβραμε πίστη την αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνώντες, αυτοί γαρήν μας έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνες, Σοι Κύριε δόξα Σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημάν, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σήμερα κατεξέσω εμάς τον υπουρανίο και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμεσων μόν τον οδό σύψον το φόβο σου πάντως φρούστας ρουμάν. Ασφάλισε μόν τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξου, δεσπίνησε μόν Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντως τον Αγίο να μην. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθαμε, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογώντας, ο ευλογών τους ευλογώντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισυπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασε τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχουσεν ημών των στρατών και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παρδόρημα τέλειο, άνωθεν εσύ καταβαίνεξ του Πατρός του Φώτο, και σε την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου
ουρανών από τον ήλ και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ή ευλογημένο από τον ήλ και έως του αιώνος. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα εν την πηγή της λόγος ως επίδετος αναπαύσεως ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος συγκάλετον πυρίγαρον ακαθαθείς ως άρτας ήδης τη τριάδη προσύνεκτε τες αυτού ηγεσίες Χριστέ ο Θεός σώσον τα συγκάσιμον. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κύριου και έλεος έλθε φημάστε αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας των Τιμίων, Θείων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και Σίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, ου και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμεν και πάν των Αγίων, ημάς δε λέησε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος, και λέημον Θεό. Και όσες εορτάζουν σήμερα είναι το Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος και πριν από λίγες ημέρες εορτάσαμε τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη. Ήταν οι δύο Άγιοι που διάβαζα μικρός πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν διάβαζα τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη έκλαιγα σταμάτητα. Είναι ένας Άγιος με το μεγαλύτερο μαρτύριο όλων των μεγαλομαρτύρων των Αγίων. Και βέβαια ακολουθούν όλοι οι μεγαλομάρτυρες και ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, όλοι οι μεγαλομάρτυρες Άγιοι και ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων που γιορτάζει σήμερα. Οι δύο λοιπόν Άγιοι Θεόδωροι, τους οποίους εορτάζουμε το Σάββατο των Κολύβων και βέβαια έχει επικρατήσει η μέρα αυτή των Αγίων Θεοδώρων το θαύμα των Κολύβων. Αν όμως ήθελε να εορτάζει, όπως είναι πολύ, πάρα πολύ με το όνομα Θεόδωρος ή Θεοδώρα, άλλοι γιορτάζουν της Αγίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης, άλλοι εορτάζουν των Αγίων Θεοδώρων και άλλοι εορτάζουν ή του Αγίου Θεοδώρου του Στρατιλάτου ή του Αγίου Θεοδώρου του Τύρονος. Ένα νέο παιδί είχε έρθει στην εκκλησία μας και του λέω πότε εορτάζεις που τον λέγανε Θεόδωρο, που τον λένε Θεόδωρο, πότε εορτάζεις, λέει εορτάζω το θαύμα των Κολύβων. Εντάξει, του λέω, πολύ ωραία, μαζί με τα κόλυβα. Ναι, ωραία, του λέω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε το βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου και πάρε και το βίο του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Διάβασε τους και τους δύο βίους και μετά θέλω να μου πεις τι απεκάμεσες. Το φοβερό. Όταν ήρθε στον Τίμιο Σταυρό και μου λέει «Πάτερ, θέλω να σας βάλω δύο χαρτάκια». Παρακαλώ. Μου βάζει Άγιος Θεόδωρος Τύρων, Άγιος Θεόδωρος Στρατιλάτης, δύο χαρτάκια και γράφει το όνομά του. Το δίπλωσε χωρίς να γνωρίζω, το βάζει στον Τίμιο Σταυρό, το βάζουμε και ο Τίμιος Σταυρός επιλέγει, χωρίς να μου πει απολύτως τίποτα, επιλέγει τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη. Γυρίζω και του λέω, γιατί μου το έβαλες αυτό. Πάτερ, όταν μου είπατε, μου φαινόταν πολύ παράξενο να εορτάζω
το θαύμα των κολύφων μαζί με την εορτή μου. Και αναρωτιόμουν ποιος από τους δύο Αγίους να εορτάζω, αλλά δεν ήξερα. Και όταν διάβασα το βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, τότε μου έδειξε σημείο. Τι σημείο σου έδειξε? Άρχισα να κλαίω ασταμάτητα, άρχισα να ανατριχιάζω και να μην μπορώ να ξεχάσω αυτό το βίο, το μαρτύριό του για πολλές ημέρες. Και του είπα, εάν μου πραγματοποιήσεις ένα αίτημα, τότε θα σταματήσω να γιορτάζω τον Αγίον Θεοδόρον που είναι για τα κόλυβα, το θαύμα των κολύβων, και θα εορτάζω την ημέρα της εορτής σου. Σε λιγότερο από 7 ημέρες του είχε πραγματοποιήσει ένα άλυτο θέμα και ήρθε και μου είπε, έφερε μία πίτα μάλιστα εδώ, άναψε ένα κεράκι και μου λέγει, από σήμερα θα εορτάζω την ημέρα του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Έτσι, μπράβο, του λέω, τώρα θα τρως και κανονικά. Και αν ήσουν, λέω, λίγο μικρότερος, στο σχολείο σου θα είχες αργία, γιατί θα έχεις τη σχολική σου εορτή. Οπότε, λέω, τι ωραίο πράγμα είναι να γιορτάζεις τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη. Πήγε λοιπόν στην πόλη των Ιεροσολύμων. Πήγε λοιπόν εκεί και όταν πήγε προσκύνησε όλα τα Πανάγια προσκυνήματα και τον Πανάγιο Τάφο. Τον συνάντησε ξαφνικά ένας γέροντας, ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά στο Ναό της Αναστάσεως και του λέει, πώς σε λένε παιδί μου? Λέει, Θεόδωρο. Πότε εορτάζεις? Του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Και βγάζει από την τσέπη του ένα βαμβάκι το οποίο εγγράφει θρήμα του θρήματος του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Τι ήθελε άλλο να δει? Στον Πανάγιο Τάφο επήρε αυτό το πιο εκλεκτό δώρο. Είναι δύο τεράστιοι Άγιοι αυτοί, τους οποίους ο κόσμος άλλους ξέρει σαν Άγιοι Θεόδωροι, αλλά κανείς δεν τους ξέρει σαν Άγιος Θεόδωρος Στρατιλάτης και σαν Άγιος Θεόδωρος Τύρονος. Είναι απίστευτα θαυματουργοί Άγιοι. Είναι το μαρτύριο τους τόσο δυνατό που αν πάρετε όποτε θέλετε, εκεί που πίνετε τον καφέ σας, εκεί που κουβεντιάζετε, εκεί οπουδήποτε, και πάρετε το βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, είμαι σίγουρος ότι εσείς που λεγόσαστε Θεόδωροι θα κλαίτε ασταμάτητα. Είναι τα φρικτότερα μαρτύρια και θα είστε υπερήφανοι που φέρνετε το όνομα του Αγίου Θεοδόρου του ενός και του Αγίου Θεοδόρου του άλλου, του Τύρονος που γιορτάζει σήμερα, που και οι δύο είχαν φρικτό μαρτύριο, αλλά σας είπα και πάλι και πολλές φορές, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης έχει το πιο φρικτό μαρτύριο. Φρικτό μαρτύριο. Ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα, μόνο ευχαριστίες, για την ωραία Θεία Λειτουργία που μου χαρίσατε εσείς προς εμένα, όχι εγώ προς εσάς. Εκείνο που θέλω μόνο να πω, γιατί με ακούσατε κάποια στιγμή, να σας πω μόνο ένα πράγμα, εάν υπήρχε άλλος συνεφημέριος, εγώ θα έφευγα. Δεν θα συνέχιζα τη Θεία Λειτουργία. Όχι ότι δεν ήθελα, αλλά σταματάω αυτή τη στιγμή για να πω ότι είναι γεγονός ότι κάθε Θεία Λειτουργία σε όλα τα μέρη του κόσμου αλλά και στο ναό μας έχει μια ξεχωριστή χάρη και μια ξεχωριστή, σημειώσετε τη φράση, μια ξεχωριστή απήχηση στον ίδιο τον Κύριο. Είναι αλήθεια ότι όταν απολαμβάνεις τη Θεία Λειτουργία, όταν έχετε ένα καλό φαγητό, το απολαμβάνετε εκείνη τη στιγμή, το χαιρόσαστε. Όταν έχετε μία καλή συνομιλία με κάποιους ανθρώπους και περιμένετε να ακούσετε κάτι, απολαμβάνετε την ομιλία αυτή. Όταν έχετε κάτι άλλο διαφορετικό, ιδιαίτερο, θέλετε να κάνουν όλη η ησυχία στο σπίτι για να απολαύσετε αυτό που θέλετε να ακούσετε. Η Θεία Λειτουργία είναι μία συνεχή απόλαυση
την οποία απολαμβάνει ο ιερέας, μακριά από τα κινητά, μακριά από τις συνομιλίες, μακριά από όλα τα ψούψου μου μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό σας είπα, αφήστε τα κινητά, δεν σας ωφελούν μέσα εδώ στην Εκκλησία και μην ψάχνετε να βρείτε το Θεό αλλού εκτός από την Εκκλησία. Να μην με αξιώσει ποτέ ο Θεός να έχω το κινητό μου να χτυπάει και να κάνω Θεία Λειτουργία να το πιάνω, όπως πολλοί από εσάς. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλοι εσείς που είσαστε στην Εκκλησία, εκτός των νέων που έρχονται ανθρώπων, ενώ υπάρχει πινακίδα έξω, δεν τη βλέπουν. Γιατί δεν έχουν την αίσθηση ότι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να συγγίσουν τα πάντα για να έρθει η χάρις του Θεού πάνω τους και να γίνει το θαύμα, είτε ψυχικό είτε σωματικό. Σας λέω κάποια πράγματα από την καρδιά μου, από τον εαυτό μου. Εξάλλου δεν είχαμε τηλέφωνα τα παλαιά χρόνια, τίποτα δεν είχαμε. Αν κινδύνευε ένας άνθρωπος από το σπίτι μας, δεν το ξέραμε, το μαθαίναμε αργότερα. Ο Θεός όμως τότε προστάτευε πάρα πολύ. Τώρα όλοι τρέχουμε σε όλα τα μέσα που αυξάνονται τα μέσα αυτά και θα δείτε ότι κάποια στιγμή, αυτά απλά δεν θέλω να μιλήσω, αλλά θα δείτε κάποια στιγμή ότι αυτά δεν θα είναι ωφέλιμα στην υγεία του ανθρώπου. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου είναι σάρκα και οστά. Έχει αδένες και οι αδένες και τα οστά πειράζονται από οτιδήποτε ηλεκτρονικά μηχανήματα. Χρειάζεται αποτοξίνωση ο άνθρωπος και κάποια στιγμή θα με θυμηθείτε, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Θα έχω πάει, αλλά θα θυμηθείτε αυτά τα λόγια. Όπως θα θυμηθείτε ένα πράγμα, για να τελειώσω εδώ, ότι αυτό το μέρος, είτε είμαι είτε δεν είμαι, του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, θα έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, πούλμα, αεροπλάνα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Και θα τους υποδέχονται τα παιδιά μας, οι πατέρες. Και θα προσκυνάνε το μέρος εκείνο, το οποίο δεν είναι μέρος μόνο ενός Αγίου. Θα είναι μέρος από τον ίδιο τον Κύριό μας. Γι' αυτό και κάνω όλες τις προσπάθειες, γιατί δεν ξέρω του χρόνου που θα είμαι, πώς θα είμαι, αν θα είμαι. Μήπως και προλάβω με τη Μεγάλη Παρασκευή να κάνουμε την αποκαθήλωση εκεί, γιατί αν δεν γίνει τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν πρόκειται να γίνει άλλη μέρα παρά την ερχόμενη, το επόμενο έτος, το 2023. Και εχθές ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Ακούσανε την ομιλία μου που μιλούσα για τα μάρμαρα, για το να έρθει ένα μάρμαρο από τα Ιεροσόλυμα. Τελικά το είδα με τα μάτια μου και είναι κάπου εδώ και θα πάω να το δω. Γιατί από την Αγία Πόλη ήρθε εδώ ο Χριστός μας για να ευλογήσει το χώρο και πάτησε το πόδι του εδώ. Και το πόδι του που πάτησε ήταν στο εικονοστάσιο του Χριστού, το οποίο θα μείνει ανεξίτηλο και αναλύωτο όλων των χρόνων και των αιώνων. Εμείς θα φύγουμε. Θα έρχονται οι καινούργιες γενναίες και θα λένε πάμε να προσκυνήσουμε, όχι στους Αγίους Ισηρώνους, αλλά στον επίγειο Παράδεισο, εκεί όπου κατοικεί ο Τίμιος Σταυρός, αν είναι εδώ, ή εκεί που είναι το παρεκκλήσιο της Αγίας Πλάκας, ή το παρεκκλήσιο του Παναγίου Τάφου, ή το παρεκκλήσιο του Γολγοθά, ή το παρεκκλήσιο των Σπηλαίων, για να γίνει ένας τεράστιος χώρος εδώ και να έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Γι' αυτό τι σας είπα, μην ακούτε δεξιά και αριστερά. Φυλάξτε σαν παρακαταθήκη δυνατά, φυλάξτε αυτό το χώρο, αυτό το ναό, όλοι σας που με ακούτε αυτή τη στιγμή και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και εδώ που είσαστε, που είναι γεμάτη η Εκκλησία κάθε μέρα. Φυλάξτε αυτό το χώρο. Δεν το φυλάτε για μένα. Δεν κάνετε κάτι για μένα. Δεν είμαι εγώ κάτι.
Εγώ είμαι ένας απλός παπάς, λειτουργός. Έχω σώμα, σάρκα και οστά. Έχω επίγνωση για το αύριο. Αλλά είναι αυτός ο χώρος που καίει πολλές φορές την αμαρτία. Καίει την ασθένεια. Καίει το σώμα του ανθρώπου όταν πάσχει από κάποια ασθένεια. Προφυλάξτε το χώρο αυτό. Αγαπήστε το χώρο αυτό. Να ερχόσαστε και να επισκέπτεστε το χώρο αυτό. Ήρθαν από τη Δανία άνθρωποι εχθές και έφυγαν. Δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από εδώ. Έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Γιατί? Γιατί είναι ένα παγκόσμιο μέρος που δεν το έκανα εγώ, δεν το κάνετε εσείς. Δεν το έκανε το σπήλαιο αυτό. Το έκανε ο Τίμιος Σταυρός. Και όποιος ξεχάσει τον ευεργέτη του, τότε το σπήλαιο αυτό θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή έρημο και ακατοίκητο. Αλλά αυτό προσεύχομαι και παρακαλώ το Θεό, μη γέννη το Κύριε. Διότι αν δεν είναι η χάρη του Σταυρού, ό,τι και να είναι, γι' αυτό πιστεύω ότι θέλω να βάλω όσο είμαι εδώ γερά θεμέλια, για να χαίρομαι από πάνω και να βλέπω από τον ουρανό, να βλέπω όλους εσάς που θα ερχόσαστε, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, ότι πέρασε ένας παπάς, κάποιοι πατέρες από εδώ και οργάνωσαν το χώρο αυτόν με τη χάρη και τη βοήθεια του Τιμίου Σταυρού, για να χαίρεται και εμένα η ψυχή μου από πάνω και να εξαϊλώνονται όσες αμαρτίες έχω κάνει και όσες μου έχει ελαφρύσει ο ίδιος ο Χριστός. Θλίβομαι πολλές φορές με αυτά που ακούω από όλα τα μέρη, διότι μάλλον δεν έχουμε επίγνωση ότι μέγας κριτής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ακόμα και εγώ αν καταδικάσω ένα πνευματοπαίδι μου, έναν δικό μου άνθρωπο, θα τηρήσω μία εξουσία ότι εγώ είμαι. Και λέω, είπα σήμερα, ποιος είσαι Παπαδημήτρη που θα βάζεις κανόνες ή θα τηρείς εξουσία? Ο Άγιος Διονύσιος συγχώρεσε το φωνιά του αδελφού του. Εμείς δεν δυνάμεθα να συγχωρέσουμε έναν άνθρωπο? Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος στο πνεύμα. Εάν είναι παγιδευμένος, τότε η ζωή του είναι δύσκολη, γιατί πηγαίνει μέσα στη δυσκολία. Αυτά ήθελα να πω σήμερα, έτσι, μέσα από την καρδιά μου. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές στους ανθρώπους, λέω το εξής: εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Το μόνο που έχω να κερδίσω από όλους εσάς είναι η αγάπη σας, είναι η στήριξή σας, είναι η βοήθειά σας και είναι η προστασία σας. Τίποτα περισσότερο. Αν θέλετε με προστατεύετε, αν δεν θέλετε δεν με προστατεύετε. Αν θέλετε με αγαπάτε, αν θέλετε δεν με αγαπάτε. Αν θέλετε με φροντίζετε, αν θέλετε δεν με φροντίζετε. Αλλά όπως και να είναι, ένας με φροντίζει και από αυτόν περιμένω το φρόντισμα. Όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Τίμιο Σταυρό, τον Άγιό μου, τον γλυκό μου Άγιο και προστάτη τον Άγιο Δημήτριο, αλλά και όλους τους Αγίους, με την αυριανή Θεία Λειτουργία την οποία θα κάνουμε, που είναι του Αγίου Φανουρίου. Με την αυριανή Θεία Λειτουργία που είναι του Αγίου Φανουρίου και που αύριο το πρωί με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, και όσοι από εσάς θέλετε είναι για να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Φανούριο, και όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να φτιάξετε μία πίτα, μπορείτε να προσευχηθείτε, να ανάψετε ένα κεράκι. Είναι μία Θεία Λειτουργία ευχαριστίας αλλά και βοήθειας από στον Άγιο Φανούριο, και αύριο μέχρι τις μία που θα είναι ανοιχτός ο ναός μπορείτε όποτε θέλετε να φέρνετε τις πίτες σας. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα ψαλεί παράκληση
κατά την ώρα του κοινωνικού του Αγίου Φανουρίου και το απόγευμα στις 5 η ώρα θα ανοίξει αύριο ο ναός, θα είναι υπέροχος ο καιρός, μας τον κάνει ο Άγιος Φανούριος και αύριο 5 η ώρα θα ανοίξει ο ναός όπου θα κάνουμε τον εσπερινό 5.30 και στη συνέχεια την παράκληση του Αγίου Φανουρίου για να τον ευχαριστήσουμε 6 παρατέταρτο, κάπου εκεί θα αρχίσει ο εσπερινός πανηγυρικός μαζί με την παράκληση του Αγίου Φανουρίου και όποιοι δεν μπορείτε το πρωί μπορείτε να φέρετε το απόγευμα πίτες για να τις διαβάσουμε. Και βέβαια νομίζω ότι μας περιμένει κάποια έκπληξη, κάποιες εκπλήξεις, αλλά ας σιωπήσουμε για να τις δούμε η διεισόμαση. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι έχω αρχίσει να κλαδεύω μαζί με την Ιωάννα τους κήπους, τα φυτά, τις τριανταφυλιές, όλα αυτά. Μ' αρέσει έτσι να κλαδεύω, αλλά και να περιποιάμαι τα λουλούδια και θυμάμαι τον Άγιο Πορφύριο που αγαπούσε πάρα πολύ και τα πετεινά του ουρανού αλλά και τη φύση και έλεγε όποιος αγαπάει τα λουλούδια και τη φύση έχει τη ρομαντικότητα και την αγάπη την οποία την εκπέμπει στον ίδιο το Θεό. Από μικρό παιδάκι μου άρεσε να βρίσκω μέσα στους κήπους και να σκαλίζω και να ποτίζω. Μου άρεσε έτσι να περπιάμε όσο μπορώ τα λουλούδια, γι' αυτό και βλέπετε ότι όλα είναι περιποιημένα, σκαμμένα, λιπασμένα και βέβαια μια που θα ξεκινήσω με αυτό, τι θέλω να ζητήσω, όχι ότι δεν μπορώ να πάω να πάρω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλά θέλω με χώμα. Χώμα, 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 φέρτε χώμα. Γιατί αύριο, το Σάββατο, θα ξεκινήσουμε να βάζουμε χώμα και όσοι θέλετε να φέρετε λίπασμα, δεν έχει αξία χρημάτων, απλά όλοι συμμετέχουμε και βέβαια σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη φέρετε τίποτα δέντρα, έχουμε τερματίσει. Όταν λέμε τερματίσει, δεν έχουμε που να τα βάλουμε όλα αυτά τα δέντρα. Όταν θα τα φυτέψουμε και θα δω ότι μπορούμε να σας ζητήσω κάποια άλλα, τότε θα σας το πω. Όχι ελιές πάντως, τελειώσαμε. Τις δίνω αυτές τις ελιές που μου φέρνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι θέλετε, να έλεγα εχθές στην Ιωάννα, μπορούμε να φέρετε βολβούς, να τις βάλουμε στους κήπους και να βγάλουν κρινάκια εποχιακούς μαζί με την κοπριά. Αν θέλετε να φέρετε, όχι πολλές, στοπ, καμιά έτσι, καμιά τριανταφυλιά, να φέρετε έτσι, μου έφερα μία μυρωδάτη, είναι και εδώ βέβαια, τον αγαπώ ιδιαίτερος, πολύ ιδιαίτερος και μας γνώρισε η Αγία Παρασκευή. Μια ωραία μυρωδάτη, τριανταφυλιά, κίτρινη, μυρίζει πολύ και τη μύριζα εχθές και κάθε μέρα και η Αγία Παρασκευή μας ένωσε τώρα, θα γίνουμε πιο κοντά φίλοι. Βλέπετε, καμιά φορά και τα λουλούδια μας ενώνουν. Έτσι λοιπόν, προσπαθήσαμε εχθές να φέρουμε μία που λένε τίναξα την ανθυμισμένη αμυγδαλιά από κάτω από το μποστάνι. Ναι, αυτά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, έχουμε και αμπέλια, τα οποία θα τα φυτέψουμε και αυτά, που κάνουν μεγάλα σταφίδα ή σταφίδα. Σας λέω έτσι διάφορα, όχι πως θα λέω να τα φέρετε, χώμα οπωσδήποτε, τέλος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να με συγχωρείτε και να είμαστε όλοι καλά και εν υγεία Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνηθίσει ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισουδών Ρηγάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο
και την Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου οστών ασκητού, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνιος. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Θανασία εαυτής, τα θυσία σφύρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και Thank you.
εξυγυγνισμένων
και καθαρόν και εξυγιασμένον. Δώσ' πίστην ζώσαν ενεργών θερμήν αγνήν Αγίων, ελπίδα αδιάσυστον βέβαιαν και οσίαν. Τέριν, 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 κακάς επιθυμίας την δεινήν ακολασίαν, γέλωτας της ασέλγειας και την πάσαν κακουργίαν. Σόφρος είνην δώες μικόρη, δώσεν κράτιαν νηστείαν, πρόσοχην και αγρυπνίαν και υπακοήν τελείαν. Δώσ' μη πρόσοχην εν πάση και διάκρισιν οξίαν, σιωπήν και ευκοσμίαν και υπομονήν οσίαν. Επιμέλειαν παράσκου δέσποιναν προσεργασίαν, προς τελείωσιν και ζήλων αρετών προς γυμνασία, την ψυχήν μου την καρδίαν και τον νουν μου Παναγία Κύριν εν Αγίωσίνη φύλατεν εν πάρθεν. Δέσποινα παντευλόγητε, υπέραγνε Παρθένε, παράδεισε πανθαύμαστε, ήλιε πεφωτισμένε. Read.